σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Λοιπόν, NoviBet Elite κατηγορία. Elite by NoviBet. Αλλιώς, καλησπέρα και καλή βραδιά από το Sony Carina. Πολύ δυνατό match. Στις οθόνες του laptop σας ή του οποιοδήποτε gadget έχετε για να δείτε τα πολλά και ενδιαφέροντα μάτς στην σελίδα του Πασκετάκη στο YouTube. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αρχή άλλος λέτες κόντρα στους φαβορίτες Μπίσκας, Καραγκιαούρης, Σερμπέζης, Πρωτοκερόπουλος και νούμερο 65 ο Αλεξανδρίδης, 5. Εδώ πατάει γραμμή το νούμερο 5 των φαβορίτες, φαβοριτών BC, αν μου επιτρέπετε. Κλείσει ο Δρόσος Βασίλης Ιλάνη που είναι μαζί με τους Μάτια Ριάγη. Μας μίλησε και όλα σε λίγο να το βίντεο τον γίγαντα το Κομακίδη Παναγιώτη, το νούμερο 7 ο Χατζη Αθανασίου Αλέξανδρος και το νούμερο 21 πρώτο καλάθι για τους φαβορίτες, νούμερο 21 ο Σωτής Παρασκευόπουλος. Δύο του σκορ σίγουρα θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ καλές και δύο ομάδες, η κάθε μία θέλει για τους δικούς λόγους την νίκη. Στην επίθεση οι Legends, οι οποίοι θέλουν να παίξουν με τον Καραγκιαούρη. Ο άλλος ο συμπαίκτης θέλει να βρει τον πρώτο καιρό που λέω στον τρόπο τον κακό. Να σας όμως την μπάλα ο υπάρχουν και τα γκρινέι με τα πράσινα, αμαύρα οι φαβορίτες, οι οποίες εδώ τώρα πήγαν πολύ δυνατά, αλλά αστόχησαν. Ο Αλεξανδρίδης θέλει να βρει ένα διάδρομο, διατηρεί την μπάλα. Μπίσκας με το παρατούφλι Κούχος, κάτι παραπάνω τα ξέρει για να το γράφει. Θέλει να περάσει την μπάλα στο Καραγκιόλι, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, κεφάλι το οποίο κερδίζει ο Μπίτερ Παύλα, νούμερο 4, Σερπέζης. Δύο ομάδες οι οποίες είναι από τις πιο δυνατές της κατηγορίας. Ο Τακερόπουλος προσπαθεί να πάρει το rebound, αλλά αυτή θα καταλήξει στους φαβορίτες. Ωραία κίνηση, παίρνει το rebound, νούμερο 5, ο Δρόσος. Νέα επίθεση, νέα 14 δεύτερα, σου 3 πόντων, άστοχο. Οι ομάδες τρέχουν αρκετά, αλλά δεν είναι τόσο εύστοχες μέχρι τώρα. Δύο-τέσσερα το σκορ. Βραχία κεφαλή για τους φαβορίτες. Εδώ ο Αλεξανδρίδης θα το συζυγίσει και θα το βάλει. 4-5 το σκορ. Σόνι Καρίνα. Θέλω να φύγουν σε εφηδιασμό ξανά οι Legends. Τέσσερα. Απάτησαν εδώ οι Γιάννη Λέτζερ. Θα δούμε ζώνη να αμυθούν οι Γιάννη Λέτζερ. Με τα πράσινα μαύρα υπερθυμίζει οι φαβορίτες, οι οποίες και αυτές θέλουν την νίκη. 4,5 δεύτερα. Θέλει να αποστάρει το νούμερο 50 ο Μακίδης. Έκανε μια δύσκολη προσπάθεια, ήταν άστοχος. Βάλα στο Βίσκα. Φάουλ.
το οποίο κάνουν οι φαβορίτες, είναι το τρίτο. Πρέπει να προσέξουνε. Αλλαγή για τις φαβορίτες, θα μπει Δημήτρης Ζανδές, ένα παιδί το οποίο θα δώσει βάθος στην στην περιφέρεια. Ακόμα 6 λεπτά και 3 δεύτερα. Σούφι για τον Αλεξανδρή, είναι άσοχος, θα πάρει το ριμπάου του Σεντέζης και θα σκοράρει. Εθνετικά ριμπάου του δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους και εδώ θα εκμεταλλεύσουν πλήρως οι Γιάννη Μέτζεν. Των τριών πόντων για τον έχουμε το νούμερο 7, τον Άλεξ Χατζη Αθανασίου. Το ζήτησε, το πήρε και το εστόχισε. Δίνοντα Θανάση στην ομάδα του, 9-7 το σκορ. Θανάση να εκβιαστώ, οι φαβορίτες με το Ζανδέ, θα πατήσει καλά και θα σκοράρει. Θανάση στην επίθεση η αρχή άλλους Legend, οι οποίοι ισοχαρίστηκαν μέσα σε ριπέτη 0-4 παίζει 3 πόντων. Το πήρε που καλέσει ο Δίκα Αλεξανδρής, θα ανανεώσει ξανά από τον Γερόπουλος και αυτός αυτή η διαθέση. Δύο άνθρωποι προσπάθειες με και ο Δίκα Αλεξανδρίδης. Αλλά τέλει την ρόδο, μαζεύει τη σύνδεση, έχουμε ένα ριμπά, θα πάει μέχρι μέσα, θα το αφήσει όμως. Υπάρχει φάουλ από τον Μπίσκα, Νάγι Μάτζιαρη, ο οποίος έφυγε αρκετά γρήγορα. Και άλλους Legend, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι, μόλις 6, και θα πρέπει να κάνουν οικονομία δυνάμεων. Αυτό τουλάχιστον βλέπω στον πάγκο. Αντίθετα, οι φαβορίτες είναι 9 και έχουν σαφείς περισσότερες λύσεις. Εδώ όμως θα χάσουν την μπάλα. 4 και 12 για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καραγκιαούρης. Είναι ακόμα πολύ δρόμο το παιχνίδι. Καραγιαούλης θέλει να προστάρει το Τοκμακίδη. Δύο πολύ δυνατά παιδιά, παίρνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο. Οπότε πάει σε βολές. Δύο βολές για τον Γιώργο Καραγκιαούρη. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Αδέσει λίγο τα χρόνια του. Για να συνεχιστεί το μάτς. Εύστοχος και στη δεύτερη. Έντεκα-9 το σκορ. Σε ζώνη πάντα η Αγιάλος Λέντζετ. Είναι μια μορφή άμυνας στην οποία προτείνει ο κύριος Χατζή Ερεμίας. Ο
Βασιλόπουλος θέλει να ποστάρει κάποιον αντίπαλο. Gravity Καραγκιαούρης, καλή συνεργασία εδώ πέρα. Κούκος Μπίσκας άστοχος. Το rebound όμως θα τους τερπέσει. Πολλές δεύτερες ευκαιρίες για τους Legends και αυτό το πληρώνουν οι φαβορίτες. 3 και 20 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λίτσο τον Γερόπουλο θέλει να περάσει την μπάλα στο Σερμπέζι. Τελειώνει ο χρόνος. Καραγκιαούρης θα πάρει το σουτ και θα στοχίσει. Το rebound τότε ο Μακίδη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα. Θα καθαρίσει ένα ακόμα rebound. Θα φύγει και στον βιασμό. Όλα αυτά θα πάνε σε νέα οργανωμένη επίθεση με τον Ζανδέ που θα πάρει το φάουλ. Είδε ωραία το διάδρομο. Ανάσταση για τον Τοκμακίδη, θα περάσει ο και εσείς ο Γλουγιάννης. 11-9 το σκορ. 11-10. Σερμπέζι. Ο Γερόπουλος θέλει να περάσει την μπάλα. Παίχτη. Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα λίγο με την πανέλα. Νούμερο 6. Αλέξανδρος Πολυμέρου. Τελειώνει ο χρόνος και εδώ κατά τύχη θα περάσει την μπάλα στον Σερμπέζι. Μεγάλες περιπτώσεις και εδώ πραγματικά η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε. Είναι το χρόνο και το πίεση. Μπάλα για τους φαβορίτες, σε ζώνη πάντα η αρχή άλλου λέτε. Αν δεν στάχνει κάποιο διάδρομο θα πατήσει, θα είναι άστοχος. Υπάω εδώ από εδώ. Από το Δημάση Παναγιώτα, αλλά συνέχεια έγινε λάθος. Θα να λέω ότι έχουν μεγαλύτερο βάθος στο μπάγκο τους οι φαβορίτες. Αντίθετα πολύ μικρό rotation για τις μονάδες στον Αχία Λόρτ Λέτζερ με μόλις 6. 13-10 το σκορ, 2 λεπτά ακόμα. Στην πρώτη περίοδο εδώ ένα άτσαλο πέτσιο για τον Λίγκο και τον Γερόπουλο. Για να μην έχει κάποιοι. Τέλει προσοχή, Μπίσκο κατεβάζει την μπάλα. Κάνει κάποιο διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια. Θεωρούν οι διαιτητές ότι έκανε βήματα. Μπει ξανά ο Αλεξανδρίδης. Ένα και 20 για τη λήξη της πρώτης περιόδου. Άστοχο τρίποντο από τους φαβορίτες. Ψηλά ο Αλεξανδρίδης θα καθαρίσει την μπάλα. Κατεβάστηκε το κυρικό της επίθεσης, αλλά ο Μπίσκας θα το κίσει. Πολύ δυνατά μακαρίσματα. Φάουλ. Οπότε μια βολή για τους φαβορίτες, οι οποίοι εδώ θα έχουν ένα εύκολο πόντο αν εστοχίσει στο νούμερο 19. Ο Τουκτόπουλος θα εστοχίσει. 13-13, βολές όμως
για τους Yellow Ledger. Υπάρχουν στελημένα κορδόνια εδώ πέρα, επευκαιρία θα δεθούν. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Εύστοχος ο παιχνίδι το νούμερο 6, ο Πολυμέρου. Τα 5-13, ένα λεπτό για τη λήξη πρώτη περίοδου. Άστοχοι οι φαβορίτες, BC. 5-13. Μπέζει κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Αλεξανδρίδη. Θα γίνει κάποιο διάδρομο από τον Γερόπουλος. Φεξαλία με εδώ οι φαβορίτες. Θέλουν να παίξουν σε φωτογενή συνδυασμό, αλλά δεν θα είναι καλή η πάσα. Θα κόψει κάθετα. Το νούμερο 34 και εσείς εδώ διασκοράει. Time out, το οποίο ζητάνε η αρχή άλλους λέτε 25,4 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λοιπόν, ακόμα 25,4, ουσιαστικά όλη η επίθεση είναι για τους αρχαίους Legends. Θα μείνει ελάχιστος χρόνος για τους φαβορίτες αν αξιοποιήσουν όλο το χρόνο που έχουν. Έτσι ακόμα δύο, φυσικά θα πάρει την μπάλα. Στο δύο πόδι από τον Πολυμέρου, άστοχο. Θα πάρει όμως ο Μπίσκα τελευταία προσπάθεια. Δεν θα ευτοχίσει. Λήξη πρώτου, δεκαλέπτου, 15-15, οι δύο ομάδες πολύ κοντά. Λοιπόν, Elite by Novibet, κορυφαία κατηγορία. Δεύτερο δεκάλεπτο. Οι αρχαίοι Legends με τους Μπίσκα, Λιχαδρίδη, Καραγιαούρη, Πολυμέρου και Σερμπέτσι. Με Ζανδέ, Τιχτόπουλο, Κοκμακίδη. Δημάση και και εσείς ο Γλου οι φαβορητές. Δυνατό μάτς, δύο δυνατές ομάδες επίσης. Θα δέσποσπι ωραία, παίρνει την baseline. Θα βρει ωραία το νούμερο 19 τον Χριστόπουλο, αλλά θα είναι άστοχος. Οι ομάδες παίζουν πολύ λογικό μπάσκετ με αυτοματισμούς και συστήματα. Μπίσκα φτιάχνει κάποιο διάδρομο, ωραία, θα ξεκινάμε να πάνω του, αλλά θα δώσει την μπάλα ο Καραγιαούρης. Που όμως υπάζεται πουθενά. Αχ, οι άλλοι λέτες που είναι και λίγοι, είναι μόλις 6, θα πρέπει να κάνουμε καλό rotation. Και η οικονομία δυνάμεων. Πίσω σε αφήσω συνδυασμό. Θα πατήσει καλά και θα σκοράρει. <Το-> 17-15 για τους Legends. Φάουλ που κερδίζουν οι φαβορητές, 17-15, 8 και 26. Θα προσπίσει αυτός αντέ εδώ, θα πατάξει την μπάλα, ένα ωραίο follow από τον Κοσμακίδη, έδωσε ένα πάθος γενικά την μπάλα και η γενικότητα της τύγης. 17-17. Σερμπέση θέλει να περάσει την μπάλα στον, όχι πολυμέρους, ο Σερμπέση, δύσκολη προσπάθεια.
βήματα. Σου τριών πόντο, να το πω. Πατρίτης. Δίνει στον Πίτερ Σερμπέζη. Φυσικά στάχνει κάποιο διάδρομο. Υπάρχει φάουλ. Αλλαγές 2 για τους φαβορίτες που έχουν μεγαλύτερο βάθος στον παγκό. Επαναφορά ο Μπίσκας, 14 δευτέρα, 7:32 για το ημίχρονο. Πολυμέρο θα βγει από τα screen. Καραγιώλης θα πάρει το σούτ από το elbow, είναι άστοχος. Μάγια το rebound. Καθαρίζει ο Σερμπέζης και υπάρχει foul στη συνέχεια. Από τον Κεσίσογλου. 9-14 δεύτερα για τους Legends, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολλά εξωτικά rebound. Θα δρίζει, θα βγει από τα screen. Άστοχο το τρίποντο, rebound το Fisker, μπάλα είναι όμως για τους φορητές, οι οποίοι έχουν νέα επίθεση. 7-16 για το ημίχρονο. Μακίδη θέλει να παίξει τον Αλεξανδρίδη. Βγαίνει από τα... Βγαίνει από την επιτήρηση του αντιπάλου, αλλά έκανε πολύ κακό του. Θα δείτε τι θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ δυνατά μακαρίσματα. Φάουλ από τον Κοκμακίδη. Κοιτάει αλλαγή ο Κοκμακίδη. Μακαρίσματα. Τρία πόντων από τον Μπίσκα, άστοχο. Για επιθετικό rebound όμως για τους Legends. Γκράβιζι θα πάρει το shoot, είναι άστοχο. Νέο επιθετικό rebound. Καλάθια του Καραγκιαούρη. Σεζόνι Legends, 19-17. Ένταση στο μάτς, δυνατά μαρκαρίσματα. Μπαίνει τα βήματα εδώ. Προσωρινά το νούμερο 34. Και στις αυγούς μπάλα για τον παίκτη νούμερο 7. Θα πάρει το τρίπορο και το βάλει. 19-20. Στη λήξη της επίθεσης. Τέρπι, ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατές ομάδες, τον όριο 69 στο πρώτο φόντο, να το αλλαγή ζητάει ο Γιάννης και Σίζογλου, θα μπει το νούμερο 13, ο Άγης Ματιαρής. Εσύ ψήνος τώρα, όχι εσύ που κοντώσεις. Κατεβάζει ο Αλεξανδρίδης. Βγαίνει ο Σερμπέζης. Συνεχόμενη κυκλική εναλλαγή της πάσας και της μπάλας. Φυσικάς, ένα πέρα στην μπάλα στον Καραγκιαούρη. Δύσκολη προσπάθεια. Αφρός. Του πάω κάτω τον Σερμπέζη. Θέλουν να τρέξουν οι φαβορίτες. Γύρισαν γρήγορα οι Legends. Εκεί πάσα εδώ πέρα, θα κλέψει μάλλον το Σερμπέζη, θα πάρει ξανά για τους φαβορίτες. 5 λεπτά για το ημίχρονο. Το Χατζηλαμπίδη, ο οποίος δίνει ανάσες. Στην ομάδα του προηγήθηκε και το τρίποντο. 19-22.
δεν έχει μπάλα στην επιθυμητή κατάσταση. Τον ευνηδιασμό, οι φαβορίτες οι οποίες θα κάνουν εδώ πολύ καλή συνεργασία, αλλά θα σκοράβουν. Με αλλαγή για τους φαβορίτες. Μπάλα στο Ζανδέ. Μπάλα γίνεται αναφορά από την baseline. Καλή συνεργασία εδώ πέρα. Μετά κακό το τρίποντο του Παρασκευόπουλου Σωτήρη. Βάει τα αναστοχό, 4 λεπτά και 6 δεύτερα. Από το δύο ροκόρτι του Μπίσκα, αλλά θα καταλάβει την άμυνα και ευνηδιασμός και καλάθι. 19-24. Και 40 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Έχουν πάρει το βάσμα 5 πόντων. Εδώ fair play από τον άλλο Χαζή Αθανάσιο. Να το αναφέρουμε. Όλα κι όλα. Διαόρισε να παίξει τον αντίπαλό του. Ωραία κόψιμο του Σερβέτη. Ωραία κίνηση. Φάουλ. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ από δύο ομάδες. Δύο βολές υποδεικνύουν οι διαιτητές. Δύο βολές για το Σερβέτσι Πίτερ. Μόνο 4, έφαγε την πρώτη βολή. Άστοχο στη δεύτερη, αλλά παίρνουν κι άλλο ρυπά ότι δεν. Μεγάλη πληγή για τους φαβορίτες. Καραγιαούρης θέλει να παίξει πλάτη, ωραία συνεργασία. Βρίσκα σου τριών πόντων. 3 βολές δίνουν οι διαιτητές. Οι δύο αλλαγή για τους φαβορίτες. Επιστρέφει ο Τοκμακίδης. Ανάσες για τον Δημάση. Γκράβιντι και Αραγκιαούρης, δύο βολές, εστόχος στην πρώτη. Στην δεύτερη, αλλά νέο rebound, δεν είναι πραγματικά, η βοήθεια θα χάσει πάρα πολλά rebound. Ωραία προσπίση από τον Αλεξανδρίδη, τον Γερόπουλο στην γωνία κοβολσμένο. Θα σκεφτεί από το Μακίδη ψηλά, ωραία πάση εδώ. Κόμμα 8 δεύτερα για να καθορίσουν την επίθεση που θα κάνουν οι Legends. Φανέρα, φανέρα! Legends οι οποίοι είναι λίγοι, έχουν μόλις μία αλλαγή. Βρίσκα θα βγει από τα σκρίν. Αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Αρκετούς και οι διαιτητές είναι αυτοί που ορίζουν. Θα δει παράβαση και ποιο εκεί. Τζόνι Λέτζεντς, καλή άμυνα εδώ από τον Καραγκιαούρη. Πήγε μπροστά από τον αντίπαλό του. Θα να πάει τον ευνηδιασμό μέχρι μέσα. Αστοχός. Δυνατές μάχες. Πάνω κάτω η μπάλα από τον Γερόπουλος. Ο Ζανδρίς στα λάθη. Αρκετή ένταση. Από τους πράσινους, το 13, μία προσδοπής. Από τους πλέ, το 0,
ικανοποίηση και στις δύο ομάδες. Είπα για την αρχή ότι είναι πολύ έντονο το μάτς. 2,23-23-24. Καλό θα είναι να ηρεμήσουν όλοι, πας και παίζουμε. Καλή ένταση, η οποία αντίδραση. Δύο πολύ δυνατές ομάδες. Ο Μωρίτες είναι στην επίθεση, τελειώνει ο χρόνος. Αν δεν θα πρέπει να βρει κάποιο διάδρομο, θα το πάρει από το elbow. Θα είναι κακό όμως το σούς. Θα ζητήσει αλλαγή ο Δημητριανδές. Θα επανέλθει ο Γιάννης Κεσίθογλου. Θα χρειάζεται ανάσες, παιχνίδι υψηλής έντασης για την κατηγορία Elite by Novibet. Μπίσκας ψάχνει κάποιο διάδρομο. Ζητάει σκρίνα από τον Καραγκιαούρη. Υπάρχει φάουλ από τον Τοκμακίδη. Είναι στο έκτο. Δύο βολές. 53 έτσι. Πάμε. 53. 1:45. Δίσκας εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. 25-24. Μαζιαρίς, καλό πάση γκέιμ από τους φαβορίτες. 12. Μαζιαρίς θα πάρει το σούτ από τα 5 μέτρα, κακό. Πάρει το ριμπάου το Σερβέις, θέλει να τρέξει ο Μπίσκας. Έτσι έχουν να δώσουν φάουλ οι φαβορίτες. Αρκετά δυνατό μάτς, Αλεξανδρίδης κρατάει την μπάλα, 12. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. 7. Αλεξανδρίδης έχω μερες πάσες. Φάουλ το οποίο κάνουν οι φαβορίτες. Γεια, καλύτερο. Και η φωτογράφος μας, η Μαρία Μανάβη. Πολλά τα φάουλ για τους για τις φαβορίτες. (26-24) 27-24. Ακόμα ένα λεπτό. Φαβορίτες, 49,7, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 49,7, σε ένα πολύ αφύσικα γέννη το παιχνίδι. 5 φάουλ και πλέον οι φαβορίτες, μόλις ένα η Archaeology Legends. Ψάχνει κάποιο σουτ το Σερμπέζης, τον διασμό με τον Τοκμακίδη. Θα σκοράρουν εδώ με τον Τοκμακίδη. Μετά το πιέξι. Σερμπέζης. Τελειώνει ο χρόνος, Καραγκιαούρη. Φάουλ. 6-10 για την
λήξη του ημιχρόνου. Καργιαούρης θα έχει δύο βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Και πάλι μαζί για τρίτη περίοδο. Λοιπόν, τρίτο δεκάλεπτο, πολύ δυνατό μάτς. 29-26 σε ζώνη οι Legends. Οι φαβορίτες έχουν πιο γεμάτο ρόστερ. Εδώ θα θελήσουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, αλλά θα κάνουν λάθος. Καραγιαούρης, Αλεξανδρίδης, Σερβέσης, Πρωτογερόπουλος, Μπίσκας για τους Legends. Μάζιαρης, Δρόσος, Χατζιαθανασίου, Δημάσης και Σίζογλου, οι 5 για τους φαβορίτες. Σου τριό πόντο και Σίζογλου άστοχος, rebound. Νέο θετικό για τους φαβορίτες, έχουν ανανέωση επίθεσης. Κόμμα 14 Δευτέρα, σεζόνι πάντα οι Legends. Τελειώνει ο χρόνος, ωραία κίνηση από τον Δρόσο και καλάθι. Πάτσε γερά και με ένα φλότερ έκανε το σκορ. 29-28, πολύ δυνατές οι δύο ομάδες, με πολύ μικρό ρόστερ σήμερα οι Legends, 5-1. Ένα πολύ δυνατό μάτς, Μπίσκας, ο Αλεξανδρίδη, παίρνει κάποιο διάδρομο, Πρωτογερόπουλος, Σύντριο Πότο, Άθος, Καραγιαούρης, Άννα Νεώνη, δεν το Μπίσκα, ζητάει να βιάσει ο χώρος, Σερβέση, Σύντριο Πότο, να το πω. Θετικό φάουλ του Καραγιαούρη. Πολλά δυνατά μαρκαρίσματα. Στους τριών πόντων ο Δρόσος, άστοχο, rebound από τη Σερβέση. Μπάλα για τους φαβορίτες. Για τα χέρια του Σερβέσου, δεν υπολόγισε καλά εδώ το χώρο και το χρόνο που είχε. 14 δεύτερα νέα. Σου τριών πόντων. Άστοχα από τους φαβορίτες ήταν ο Σίζογλου. Ακόμα 8 λεπτά και 10 δεύτερα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σόνι Καρίνα, κατηγορία Elite by Novibet. Καραγκεούρ σου τριών πόντων. Μάχη για το rebound. Υπάρχει βελάκι για τζάμπολ. Ξανά για τους Legend λέει το βελάκι. Ακόμα 7.58 για την λήξη τρίτης περίοδου. Ρακέτα. 14 νέα για τους σεζόνι και οι φαβορίτες. Για να κλείσουν τις διαδρόμους, Αλεξανδρίδης. Ας είμαστε λίγο εκεί. Μπάλα για τους φαβορίτες, οι διαιτητές ορίζουν και τι επιτρέπεται και τι επιτρέπεται. Πρώτος βγαίνει από τα σκρή, καλή άμυνα που ξεπέτει. Συνεχόμενο passing game για τους φαβορίτες, μάτια της άστοχος, θα πάρει ο Καραγιαούρης. Θα προστατεύσει και την μπάλα, καλή άμυνα εδώ στο Μάτιαρη, έχει το διάδρομο.
7 και 16, 29, 28, υπάρχει πόδι. Αλλαγή ζητάει το νούμερο 34, ο Κεσίσοβλου. Θα επιστρέψει όταν δες. 2-0 τα φάουλ. Δώσε ψάχνει κάποιο διάδρομο, ωραία σταυρωτή. Πάει μέχρι μέσα. Έχει πατήσει την baseline. Κλείσαν οι διάδρομοι εδώ πέρα. Αλληλοκαλύψεις και οι φαβορίτες Καραγκιόγλου, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο καλάθι με αριστερό. Τελείωμα. 31-28. Μαζιάρης κατεβάζει την μπάλα. Με τα πράσινα οι φαβορίτες. Με τα μπλε γαλάζια, κίτρινα ή legends. Σούτριο πόντο από τον Χάτζη Αθανασίου, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο έδωσε λύσεις. Σίγουρα θα δούμε ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς. Ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος εξηγήσει στο δεύτερο χρόνο. Καραγκιόγλου κόβει κάθετα, θα πάρει το φάουλ. Είχε πάρει ήδη τα βήματα ο Καραγκιόγλου. Τριάντα ένα, 6-12. Πολύ τίμιος ο Γιώργος Καραγιαούρης. Θα χάσει όμως και σε δύο βολές. Μα διάλειψε να πάει μέχρι μέσα. Ωραία πάσα θα δει να κοπεί ψηλά, θα κάνει το rebound και θα στοχίσει. Δεν γίνεται αυτά. Πάνω κάτω η μπάλα, Καραγκιόγλου πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία πάσα θα πέσει, ο οποίος κάνει foul. Ο αντίπαλος. Τριάντα ένα, 5-56, δύο βολές για το Σερμπέση. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην πρώτη, εύστοχος. Διορθώνω, άστοχος και στη δεύτερη. Ριμπάουντ από τον Δρόσο, όπως θα έπρεπε την μπάλα. 32-31, εύστοχος στο σημείο τους δύο. Πέντε λεπτά για την τρίτη περίοδο. Του τρίτου πόντρου Αλεξανδρίδη. Θα αφιερώνει στο πάγκο. 37-33. Ωραίο μπάσκετ από δύο μάθες. Στην επίθεση οι φαβορίτες έχουν 12 δεύτερα. Ζανδές του τρίτου πόντρου. 37-36. Η μπάλα στο Σερμπέση θέλει να ρολάρει. Δύσκολο καλάθι. Χώθηκε εκεί πέρα και κατάφερε με ένα δεξί τελείωμα. Σκοράρει. Στα δες, 5 συνεχόμενοι πόντοι για τον γκάρ των φαβοριτών. Δρόσο σε τριών πόντο. Να σου πω. Βάζοντα δες με επίθεση.
Καζιάρης πάει μέχρι μέσα. Άστοχοι οι φαβορίτες. Καραγκιόγλου θέλει να τρέξει. Καζιάρης άστοχος. Συνεχίζει το αγώνα. Ρώσος αλλάζει, ωραία πόδι. Άστοχος. Θα θες, θα πάρει το rebound. Πάνω κάτω η μπάλα. 3 και 30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Του τρίτου πόντου είναι ο Χατζη Αθανασίου, άστοχος. Φάουλ το οποίο κάνει ο Ζανδές για να ανακόψει την επίθεση. Έτσι Γιάννη, να ακούς πράγμα. Αλλαγές για τους φαβορίτες. Τάιμ για να πάρουν ανάσες, ουσιαστικά η Αρχίαλος. Είναι και μικρό το rotation, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου, 3 και 13. Όσο περνάει η ώρα θα υπάρχει και μεγαλύτερη κούραση, γιατί είναι ένα μάτι υψηλής έντασης. Μπίσκα στο τρίτο πόντο. Δεν είναι τυχαίο το παρασούκι Κούκοτς στην πλάτη του. Παίκτης που παίζει πολύ με την επιλογή του τρυπόντου. Εδώ δίνει αέρα και πόντο στην ομάδα του. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ πέρα για τους φαβορίτες. Άλλαξαν ωραία την μπάλα και ο Ζανδές έδωσε λύσεις με το καλάθι. Στα πόντι τον Δημήτρη Ζανδέ. Κινήθηκε έξυπνα. Γιώργος Καραγκιαούρης, τον Αλεξανδρίδη. 2,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Τερμπέσης, φτάχνει κάποια πάσα. Καραγκιαούρης από το elbow. Θα ευστοχίσει. 44-38. Τρίτο πόντο άστοχο για τους φαβορίτες. Δύο λεπτά για την τρίτη περίοδο. Βρίσκας ψάχνει κάποιο ελεύθερο σουτ, δίνει τελικά από τον Κερόπουλο, άστοχος. Καραγκιόγλου παλεύει με την μπάλα. Το rebound, πήρε πολύ έξυπνα το rebound. Εδώ Βρίσκας νέο τρίποντο. Είναι διαθέσει. 47-38. 1 και 30 στο μείον 9 οι φαβορίτες. Ρώσος ψάχνει κάποιο διάδρομο. Εδώ θα κόψει κάθετα. Ο Δημάσης μάχη για το rebound. Μπάλα για τους φαβορίτες, δίνει το Βελάκι. Ζανδές νέο τρίποντο, κακό. Θα κυνηγήσει όμως ο Δρόσος μια χαμένη παλιά και θα σκοράρει. Εδώ κινήθηκαν σε εισαγωγικά οι Αχίαλο Λέντες, αλλά κινήθηκε και έξυπνα ο παίκτης των φαβοριτών και έδωσε μια ανάσα στην ομάδα του. Τελευταίο λεπτό της περίοδου. Στο σύν 7 η Legends. Θα βγει από τα σκρίνια ο Αλεξανδρίδης. Θα γίνει κάποιο διάδρομο. Κόβει κάθετα ο Σερμπές. Δύσκολο καλάθι. Πολλά δύσκολα καλάθια σε τελευταίες φάσεις για τις δύο ομάδες. Δείγμα της ικανότητάς τους. Σχετικά σύνολα και οι δύο αμήν τι άλλο. Μέχρι μέσα οι φαβορίτες. Εδώ υπάρχουν βήματα. Από το Δρόσο έχασε την πορεία του. 30,6. 24 είναι για τους Legends. Θα μείνει χρόνος και για τους φαβορίτες, οι οποίοι στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είναι τόσο αποδοτικές στην επίθεση. Θα μείνει χρόνος. Μπίσκας έχει ακόμα. 10 δευτερά. Θα πάρει το τρίποντο. Κρύο αίμα. 3 τρίποντα συνεχόμενα. 62-40. Τρία φάουλ για την κάθε ομάδα. 4,9. Δημήτρη,
Δείτε το νούμερο 34. Βγήκε 52-40. Προβάδισμα για τους Legends στην τρίτη περίοδο. Λοιπόν, ακόμα ένα δεκάλεπτο γεμάτο με τους Legends να έχουν και την μπάλα και να προηγούνται με 12, αλλά οι φαβορίτες σίγουρα δεν θα τα παρατήσουν. Μπίσκας, Καρακιαούρης, Κοδογερόπουλος, Αλεξανδρίδης και Σερβέτης. Χατζιαθανασίου, Τοκμακίδης, Ιχτόπουλος, Παρασκευόπουλος και Δρόσος. Οι πέντε για τους φαβορίτες που εδώ έπαιξαν καλή άμυνα. Θα επιχειρήσουν σε πρώτη φάση να κατεβάσουν τη διαφορά και στη συνέχεια να κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν για τη νίκη. Η ζώνη παραμένει δύσκολη για τους φαβορίτες. Εδώ όμως ο Δρόσος θα αστοχίσει, είχε καλό όμως οπτικό πεδίο για το τρίποντο. Βισκάς θέλει να προστατέψει την μπάλα. Να πάει μέχρι μέσα, αποστάτησε τον αντίπαλό του, θα κλέψει το προσωρινά Καρακιαούρης. 5 δεύτερα. Καρακιαούρης σουτ, αστοχό. Έχει ένα μικρό χτύπημα στη μέση ο Αλεξανδρίδης, για τον λόγο αυτό διακόπτεται. Fair play και από τους φαβορίτες. Ακόμα 9 λεπτά. Ο Κμακέδης εδώ θα πάρει την μπάλα. Καραγκιαούρη θα βγάλει τον Αλεξανδρίδη. Ένα ωραία βασκετικό καλάθι. Καλή άμυνα και με μία πάσα lay up. 8-45. Μπάλα για το Χατζη Αθανασίου. Στη ζώνη πάντα οι Legends. Ο φαβορίτης χρειάζεται καλά shoot, αλλά εδώ ο Σερβέτης θα προστατεύει την μπάλα. Θα παίξει και λίγο με το χρόνο οι Legends. Ο φαβορίτης έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ άστοχη. Το σύνολο 16 πλέον η Λέτζεν. Στο τρίτο πόντο με Χατζη Αθανασίου. Βυσκάς. Φαβορίτες. Στα και 50. Καρακιαούρης από τα 5 μέτρα. Θα στοχίσει rebound από ποιον από το μακρύ μακριά θα δώσει γρήγορα στον Τικτόπουλο. Θέλουν να φύγουν σε συνδυασμό οι φαβορίτες με τον Δρόσο. Δύο βολές για τον Βασίλη Δρόσο, ο οποίος πήρε ωραία τα βήματα, έκανε αλλαγή κατέβηση, αλλά δεν ευθόχισε. Πριν τα 6-1 θα πιέσουν οι φαβορητές για να κατεβάσουν διαφορά. Πέρασε το κέντρο. Σερβέτης Αλεξανδρίδης, πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. 58-41. Τα και 15 για την ρίξη αναμέτρηση. Το πουλός, πάντοτε σε ζώνη. Η Νέτζελ, δόντιο μαρτυρίτ και ο Αρκεδόπουλος και η 60-41
για τη λήξη της αναμέτρησης, 7 λεπτά, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 7 λεπτά στους 19 οι Legends, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο έχουν ξεφύγει. Χτύπημα του Μαγκίδη, τον Καραγκιαούρη. Πολύ υψηλή ένταση αυτό το μάτς. Παρέμβει ο Αλεξανδρίτης, θα σώσει και την μπάλα. Μπισκάς. 6 και 30, θα περάσει τον Αλεξανδρίδη. Καλό passing game. Legends, 9 δεύτερα. Μπισκάς θα πάρει το τρίποντο. Αφαιρός. Λιπάντο από το χάτσο Αθανασίου. Θα προστατεύσει ωραία την μπάλα. Μόλις ένα φάουλ. Φάουλ. 6 λεπτά ακριβώς. Ρώσος θα επαναφέρει στον Παρασκευόπουλο. Θα έχουμε μεγάλα σούτερα εδώ. Το πρώτο θα το βρουν οι φαβορητές με τον Χατζη Αθανασίου, ο οποίος έχει δώσει πολλές ανάσες. Τη γραμμή των 6.75, αλλά διαφορά είναι μεγάλη. 16 πόντους, 6 λεπτά. Με τη συνέπεια που έχουν οι Legends στην επίθεση, δύσκολα καλύπτεται. Σερμπέσεις, κάνεις προποιήσεις. Θα δώσουμε τον καιρό. Πολυμέρου. Ο καιρό που θα πάρει το rebound, θα δώσει τον Αλεξανδρίδη. Λιώνει ο χρόνος, δύσκολο σουτ. Πάει ο Ρώσος. Ποιος θέλει να διασχίσει όλο το κήπεδο. Μαζί Αθανασίου, νέο τρίποντο. Άστοχος, εδώ. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Έλα παιδιά, πιο ήρεμα πέστε. Τέσσερα και 57, Αλεξανδρίδης. Πάει μέχρι τέλος μόνος του, Πολυμέρου θα πάρει το τρίποντο. Καλό, καλό, καλό! 44. Σε ζώνη πάντα η... προσπάθεια, μπήκε μέσα το Κμακίδης, πήρε. Συγκίνηση δεν υπάρχει. Δύο βολές για τον Κμακίδη, 4-27. Όσο σέντερ των Legends. Έστω στη δεύτερη. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Εδώ ο Αλεξανδρίδης πήγε σε ένα coast to coast και σκόραρε. Δύο 45, 4 λεπτά ακριβώς για τη λήξη της αναμέτρησης. Θα κλείσει πριν την μπάλα κάτω. Ενώ τελείωσε η μπάλα, είναι άσχημος. Του τριμπόντα από τον Αλεξανδρίδη, άσχημος. Του πάοντα του Κοκμακίδη.
από τους Legends, θα με πάλεμε ξανά για τους αγωρίτες. Τόπουλος, όλα από τον Αλεξανδρίδη. Δεν έχουν να δώσουν άλλο πλέον οι... Λέτζεν εδώ τρίποδο από το πρόσωπο, θα πάρει ο Παρασκευόπουλος. 9-14, πλέον έχουμε ματσιλαράκι ασφαλείας, 17 πόντια. Λέτζεν, τρίτο πόντο από κάτω Αθανασίου, άσχο και αυτό. Φάουλ συνέχεια από τον Πολυμέρου. Θα παίξουμε λίγο με τον χρόνο τώρα, είδατε. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά καλά για τον Πίσκο, ο οποίος... Πίσκος έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις. Λογικά βάζει και υποψηφιότητα για τον Όμπιπετ MVP. 2-7. Παρασκευόπουλος, συμπάλλον στον Δρόσο, Τιχτόπουλος. Πάντα θα αρχίσει να ανοίξει άμυνα το Legend. Οι οποίοι με αλληλοκαλύψεις έχουν κλείσει τα νότα τους. Πατάει γραμμή ο Δρόσο εδώ. Ψηλά, υπάρχει φάουλ. Τις μειώνουν στους... Αυτό, αλλά... Ψηλέζεις ψυχάρα. Λοιπόν, από τον Πίσκα και συνέχεια υπάρχει εξαιρετικό φάουλ από τον Πρωτογερόπουλο. Δύο βολές, 2 και 12. Πολύ έντονο παιχνίδι. Αλλά οι Legends νομίζω ότι έχουν επιβάλει πλήρω το ρυθμό του. Φοβορείτε σίγουρα. Έχω να δώσω πολλά, αλλά σήμερα το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν η μέρα τους. Σύντα 4-47. Έχει μέσα ο Αλεξανδρίδης. Από τους φαβορίτες 1 και 52. Ακόμα 2 λεπτά σερβέσεις τρία πόντων. Το πάρει ο Αλεξανδρίδη. Μπάλα κολλάει και στο Στεφάνη. Ψηλά ο Μπίσκας, θα κατεβάσει την μπάλα. Αλεξανδρίδης κάνει το 47-47. Ο Δρόσος θέλει να τρέξει, πάει μέχρι μέσα. Μπάλα βγήκε
εκτός, baseline. Μπάλα για τον Παρασκευόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Σερμπέτς πάει μέχρι μέσα να σκοράρει. 1-22. Ακόμα ένα λεπτό. 69-47. Ο Καταρασίου άστοχος. Ωραίο Βίσκας. Τελευταίο λεπτό. Πολύ δυνατό μάτς. Ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Legends ξέφυγαν και το διατήρησαν. Πες μέχρι μέσα, ωραίο κόψιμο και καλάθι. Ας ελπίσουμε να θέσει ήρεμα το μάτς, πολύ έντονο. Φαβορίτες θέλουν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν στο χρόνο που μένει. Δρόσο, σου τριών πόντων, άστοχος. Out από τον Καραγκιαούρη. Και νομίζω να γίνει επίθεση. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 71-47. Νίκη για τους Legends. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.